Αυτό το οποίο έγινε την Κυριακή, δηλαδή η βροχόπτωση των περίπου 100 χιλιοστών σε 24 ώρες, ήταν κάτι πρωτοφανές. Είναι μια βροχόπτωση που κανονικά είναι σε ένα μήνα. Η ανταπόκριση καταρχήν των υπηρεσιών του Δήμου και της ΔΕΙΑΚ ήταν αυτή που περιμέναμε και αυτή που οφείλαμε να αποδώσουμε στους πολίτες μας. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης αυτής ήταν σημαντικά και σε ό,τι αφορά την πρόληψη και σε αφορά την καταστολή. Σε ένα σύνολο περίπου 25.000 κτηρίων, κατοικιών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, καταστημάτων και λοιπόν, είχαμε προβλήματα σε 50 περίπου κατοικίες και καταστήματα στην πόλη και στους οικισμούς. Σε σημεία τα οποία ούτως ή άλλως έχουμε εντοπίσει και είναι σημεία τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε ό,τι αφορά τις υποδομές της αποτροπής, όμως σε γειτονιές της πόλης αλλά και σε οικισμούς που στο παρελθόν είχαμε σοβαρά ζητήματα όταν είχαμε ανάλογα φαινόμενα, οι παρεμβάσεις που κάναμε λειτουργήσαν στο 100%. Είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι σε 6 τουλάχιστον περιπτώσεις οικισμών, είτε της πόλης, γειτονιών της πόλης δηλαδή, είτε χωριών του Δήμου μας, από τα 50 χωριά του Δήμου μας, όπως στο παρελθόν είχαμε ζητήματα, όταν είχαμε ανάλογα φαινόμενα, δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα. Στο παρελθόν είχαμε, για πάρα πολλά χρόνια, είχαμε ζημιές σε αντίστοιχα φαινόμενα, σε μεγάλες οικιστικές ενότητες του Δήμου, όπως ο οικισμός της Μελέτης, όπως ο συνοικισμός της Κομωτινής που είναι στον δρόμο της Καρυδιάς, όπως ο οικισμός του Κάλχα, όπως οι περιοχές οι οποίες αναφέρονται γύρω από την πόλη, δηλαδή η περιοχή των εργατικών κατοικιών του Αγίου Στυλιανού. Είχαμε ζητήματα χρόνια στις περιοχές αυτές. Τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα 3-4 χρόνια, προβήκαμε στις σημαντικές παρεμβάσεις στις περιοχές αυτές, έτσι ώστε με τέτοια νεροποντή που περιέγραψα προηγουμένως, στις περιοχές αυτές δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και σοβαρότητα τα ζητήματα πολιτικής προστασίας. Σε κάποια σημεία 3 της πόλης και 3 οικισμών που παρουσιάστηκαν ζητήματα, είναι ζητήματα που δυστυχώς έχουν να κάνουν με την γεωγραφία και τη γεωμορφολογία του εδάφους και δεν μπορούμε εκεί να κάνουμε άμεση παρέμβαση. Σχεδιάζουμε σε συνεργασία με την περιφέρεια αντικειμενικά έργα και παρεμβάσεις τέτοια που να προσπαθήσουμε στα επόμενα διάστημα να μηδενίσουμε, όσο και αν αυτό ακούγεται πολύ αισιόδοξο, να μηδενίσουμε τις ζημιές που έχουμε σε ανάλογα καιρικά φαινόμενα. Δυστυχώς, η αλλαγή του κλιματικού περιβάλλοντος παγκόσμια και στην περιοχή μας ενδεχομένως μας επιφορτίζει μαζί με όλα τα υπόλοιπα και με μια αυτονόητη υποχρέωση να προβλέψουμε και να λειτουργήσουμε σε σχέση με συνεργασία πάντα με την περιφέρεια, έτσι ώστε να αποτρέψουμε ανάλογα φαινόμενα και σε αυτές τις λίγες περιπτώσεις που είχαμε. Εγώ οφείλω δημόσια να ευχαριστήσω το προσωπικό του Δήμου Κομωτινής και της ΔΕΙΑΚ, διότι και τα στελέχη του Δήμου, διότι έδειξε μια ετοιμότητα πρόληψης καταρχήν, αλλά και αντιμετώπιση των φαινομένων στο φαινόμενο που προέκυψε. Στόχος μας είναι να μηδενίσουμε, όσο και αν αυτό το λέω για δεύτερη φορά, όσο και αν αυτό ακούγεται αισιόδοξο, στόχος μας είναι να μηδενίσουμε τις ζημιές σε ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον.